και στον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργη, τι κάνεις? Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Ποιος είναι σαν τέξοτάκι, ο Μπουλής? Εσύ τι λες, αφού το κατάλαβες? Άσε λίγο να παίξεις λίγο να... Είμαστε σε μου τώρα καλοκαιρίου, ξέρεις, τώρα να βαράμε λίγα. Και τα μηνύματα αυτό λένε, σταμάτα να μιλάς και άσε να απολαύσω μουσική. Έτσι, Πριν ο Νίκος μετέφερε μπόλικα πραγματάκια, γιατί υπάρχει μπόλικη κινητικότητα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω το ίδιο ακριβώς είχε και στον Παναθηναϊκό, ίσως και παραπάνω εγώ θα έλεγα, γιατί και ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν πλέον πάει σε ένα rebuild, έτσι. Ναι, απλά στον Παναθηναϊκό τα περισσότερα θέματα είναι σε μια στάση αναμονής, μέχρι να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις για κάποια ζητήματα. Μέχρι να αποφασίσει ο Αταμάν ποιους παίκτες θέλει από το υπάρχον ρόστερ, ποιους παίκτες δηλαδή να κρατήσει για την επόμενη σεζόν. Μέχρι να δούμε τι απαντήσεις αρνητικές ή θετικές θα έχει ο Παναθηναϊκός από τους παίκτες με τους οποίους έχει κάνει επαφή και έχει κάνει τις προτάσεις του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα προκύψουν τις επόμενες εβδομάδες. Και σίγουρα σε σχέση με τον Ολυμπιακό τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός έχει πολλά πιο, πιο ανοιχτά μέτωπα. Έχει νομίζω πολύ περισσότερη δουλειά μπροστά του. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Γιατί άλλαξε και το τεχνικό επιτελείο, θα αλλάξει σχεδόν το 80-90% του ρόστερ, οπότε όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά. Γιώργο, αν μπορούμε να υποθέσουμε ή και μέσα από το ρεπορτάζ, ναι, για το ποιοι έχουν πιθανότητες για παραμονή το τωρινό ρόστερ, ποιος θα έλεγες? Ναι, κοιτάξτε, τα έχουμε και τις άλλες φορές, τα έχω αναφέρει ούτως ή άλλως και στον αέρα και στο site, τα έχουμε καταγράψει. Ο Αταμάν θα αποφασίσει και μέσα στην εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Τετάρτη βράδυ, αν θα είναι Τρίτη πρωί ή Πέμπτη μεσημέρι, δεν ξέρω ποια μέρα, για ποια ώρα θα αποφασίσει ο Αταμάν. Τέλος πάντων, μέσα στην εβδομάδα θα αποφασίσει. Από τους ξένους, πολύ δύσκολα θα παραμείνει κάποιος. Έχει συμβόλαιο ο Γκριγκόνης για την επόμενη σεζόν. Κρατάω έτσι μια πολύ μικρή χαραμάδα, μήπως και παραμείνει ο Λιθουανός, αλλά είναι ελάχιστες πιθανότητες, όπως και για τον Τόμας. Δηλαδή αν μου έλεγες και έχουν έστω και 1% πιθανότητα, θα σου έλεγα αυτοί οι δύο, κάποιος από τους δύο μάλλον, ένας από τους δύο. Αλλά για την ώρα φαίνεται ότι και στους ξένους θα υπάρχουν ριζικές αλλαγές. Ξύλωμα ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Βιλντόσα, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οπότε και θα πάει σε μια λογική να πούμε 7 ξένων, οπότε περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι 6. Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να δώσει πολλά λεφτά στον Άσο και στο 5, αλλά και στο 2, ήδη δηλαδή και είχαν την κίνηση του προς τον Kevin Pander. Υπάρχουν ούτως ή άλλως και τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες ημέρες αρκετά δημοσίευματα που αναφέρουν την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αμερικανό της Παρτίζαν. Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχουν μπει στο παιχνίδι και μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, η Real Barcelona, η ίδια η Παρτίζαν, έτσι που θέλουν να τον ανανεώσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν παίζει μόνο στο Παναθηναϊκό συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά όλα δείχνουν ότι έχει κάνει την καλύτερη πρόταση ο Παναθηναϊκός στον Πάντερ. Και γι' αυτό νομίζω και τα δημοσιεύματα του εξωτερικού ως τώρα τον έχουν στην pole position. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Για τους Έλληνες τώρα, να πούμε ότι ο Μαντζούκας είναι ο μόνος σίγουρος από το ρόστερ που ολοκληρώσει τη σεζόν στον Παναθηναϊκό. Είναι πάντα ανοιχτό το θέμα του Παπαγιάννη, γιατί βρίσκεται στις ΗΠΑ και ακολουθεί αυτό το ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων για να βελτιωθεί και ο ίδιος. Θα επιστρέψει, όπως όλα δείχνουν, ο Χουγκάζ, θα τσεκαριστεί από τον Αταμάν και συνεχεία θα αποφασιστεί αν θα μείνει στο ρόστερ ή όχι. Ο Χουγκάζ, ο οποίος έχει δοθεί ιδανικός, θυμίζω, στο δεύτερο μισό της σεζόν, στο Περιστέρι Μπιγουίν, έτσι, θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, θα είναι στην προετοιμασία, θα κάνει προπόνησης και θα τον τσεκάρει ο Αταμάν. Ο Παναγιώτης Καρατζάκης έχει πάρα πολλές πιθανότητες να μείνει και περιμένουν να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Σαν λογική, από την έννοια ότι επιστρέφει ο Χουγκάζ, πιθανότατα θα οδηγεί στην πόρτα της εξόδου τον Αγραβάνη, αλλά και αυτό ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να αποφασίσει ο Αταμάν, έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι υπόλοιποι θα αποχωρήσουν, έτσι. Ήδη για τον Ποχώρη δεν έχουν αναφερθεί αρκετές ομάδες. Για τον Γιώργο Καραγιάκη φαντάζομαι ότι και αυτό θα υπάρξει ενδιαφέρον από ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος στο επόμενο διάστημα. Και για τους νεαρούς, για τους Αμουντούροφ και τον Αβδάλα, ο Παναθηναϊκός
αυτό που προκύπτει είναι ότι θα δοθούν κάπου δανεικοί για να πάρουν χρόνο συμμετοχής για την επόμενη περίοδο. Βέβαια, Γιώργο, το καλό είναι για τον Παναθηναϊκό ότι έχει βρει τον προπονητή του, τον προπονητή που θα τον καθοδηγήσει του χρόνου και τα επόμενα χρόνια από πολύ νωρίς. Ναι, και ένας κερδικός προπονητής. Ναι. Ναι. Ένας προπονητής ο οποίος είναι αυτό που λέμε τόπο επίπεδου, έχει κατακτήσει τις δύο από τις τρεις τελευταίες Ευρωλίγκες. Αν βάζαμε και αυτήν που ήταν το μεγάλο φαβορί. Ουσιαστικά τρισερή ήταν σαν να πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά διεκόπη λόγω κορονοϊού η σεζόν εκείνη. Ήταν ξεκάθαρο φαβορί και τότε η ΕΦΕΣ για να πάρει το τρόπαιο. Ξέρεις τι, Γιώργο, με τον Αταμάν στον πάγκο και γενικότερα έτσι με την άβρα που βγάζει ο Τούρκος προπονητής για την προσωπικότητα που έχει, είναι καλό για να αλλάξει και λίγο αυτή η εσωστρέφεια που υπήρχε στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Και όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι, 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 ναι. Και νομίζω, Γιώργο, ότι είναι και ένα διαπραγματευτικό ατού ο Αταμάν. Δηλαδή, σίγουρα, σίγουρα. Δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να μειώσω τον κύριο Σερέλη που είναι και εξαιρετικός άνθρωπος και καλός προπονητής. Αλλά είναι διαφορετικό. Αυτό το διάστημα. Τουλάχιστον σημαίνει πάρα πολύ την ομάδα ο κ. Σερέλης. Ναι, απλά λέω ότι είναι διαφορετικό όπως και να το κάνουμε σε επίπεδο προσωπικότητας και καριέρας να πας σε έναν καλό παίκτη, σε έναν παίκτη από το πάνω ράφι, να το πούμε και έτσι, ο Αταμάν, και διαφορετικό ο Σερέλης ή κάποιος άλλος Έλληνας προπονητής ή και νωρίτερα ο Μαυρογούνης, κόλλησα, ο Ράντονης που ήταν. Είναι τελείως διαφορετικό τώρα, όπως να κάνουμε. Ναι, παρεπιπτόντως μιας και λες τώρα για τον κότσο Ρέλη, ίσως παίξει ρόλο στην απόφαση του Πάντερ ο κότσο Ρέλη, γιατί είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις από την εποχή που συνυπήρχαν στο Λαύριο. Ήταν εκείνος που είχε στο Λαύριο, τον είχε φέρει στο Λαύριο ο κότσο Ρέλη, έτσι τον Πάντερ. Και από εκεί στην ουσία ξεκίνησε να χτίζει το όνομά του και να φτιάχνει μια καριέρα για την οποία νομίζω φέτος έφτασε στο πικ της και φαντάζομαι ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι σταθερά στους κορυφαίους παίκτες της Ευρωλίγκας ο Πάντερ. Οπότε ίσως παίξει το ρόλο του αυτό η καλή σχέση που έχει ο Κότσερελς με τον Πάντερ, γιατί και ο Κότσερελς θα είναι στο τεχνικό επιτελείο του Αταμάν την επόμενη σεζόν, όπως και ο Σάββας Καμπαρίδης ο οποίος θα προσταθεί. Θα είναι και ένας βοηθός Τούρκος του Αταμάν, ο Γιλντιρίν. Αλλά και εκεί πρόσωπα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Γενικότερα όλος ο Παναθηναϊκός αλλάζει. Είναι... ακριβώς. Που λέμε ακριβώς. Από τους ψυκαθαρίστριες μέχρι τους παίχτες. Έτσι που, ναι. Που λέω. Να πω κάτι ακόμα, ότι επειδή είδα ότι υπήρχαν διάφορα δημοσίευματα, θέμα κατάθεση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό Νικαλάθης. Κοίταξε, και βάσει χαρακτηριστικών και πώς να το πω τώρα, στοιχείων που έχει στο παιχνίδι του Καλάθης, δεν θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που ταιριάζει με αυτά που θέλει ο Αταμάν. Αν σκεφτούμε έτσι. Και τα Γκάρντι για παράδειγμα που είχε τώρα στην ΕΦΕΣ, ακριβώς, ναι, τελείως ναι. Διαφορετικό στυλ, δηλαδή καμία σχέση. Προφανώς αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση την ποιότητα και τα πολύ καλά χαρακτηριστικά που έχει ο Καλάθης στο παιχνίδι του. Προφανώς, απλά κάθε προπονητής είναι διαφορετικός, άλλα τα θέλω τον ως προπονητή, άλλα κάποιο άλλο. Από εκεί και πέρα, γιατί γράφονται πολλά ονόματα. Πόηθρες. Ο Πόηθρες περισσότερο τον βγάλανε οι Ισραηλοί, δεν νομίζω ότι είναι και αυτός, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ραντάρ του Παναθηναϊκού. Ίσως στην πορεία του καλοκαιριού, κάποια στιγμή ξέρω πιο μετά να απασχολήσει αυτή τη στιγμή τώρα τον Παναθηναϊκό τον Κέι, το θέμα του Πάντερ, όπως λέμε συνέχεια. Και το θέμα του πενταριού, του βασικού πενταριού στην ομάδα και ο Άσος να δει τι θα γίνει με αυτές τις τρεις βασικές κινήσεις και από εκεί πέρα θα δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες, ας πούμε, που θα συμπληρώσουν τις υπόλοιπες θέσεις. Αλλά παραλαμβάνω, είναι σε αναμένα κάρβουνα για την απάντηση του Πάντερ, για το πεντάρι που περιμένουν και εκεί την απάντηση του Λεσόρ. Ο Λεσόρ ο οποίος θα βρεθεί και στην Ελλάδα, όπως είδα, στο τουρνάδι Γιώργου του Πριντεζή. Τον άλλο μήνα στη Σύρο. Και για τον Άσο, αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα για να δούμε πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχουν, το λέω συνέχεια, βέβαια για αυτό το Βάιο, δεν είναι τόσο μεγάλη δεξαμενή. Δεν υπάρχουν τόσο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ανεβάσει την ποιότητα του την επόμενη σεζόν, να ανεβάσει την ποιότητά του, να ανεβάσει τους ηγέτες παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Όλα αυτά, αν δούμε λίγο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν μπορείς να βρεις εύκολα παίκτες που μπορούν να σου αλλάξουν τη μοίρα από τη μια μέρα στην άλλη. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη γκάμα. Αυτό δηλαδή... δεν είναι πολύ μεγάλη δεξαμένη, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ας κάνουμε και λίγη υπομονή, να δούμε ποιες είναι αυτές οι κινήσεις που θα γίνουν, έτσι. Απλά το λέω αυτό για να το είμαστε υπόψη μας. Δηλαδή, είναι ο Καμπάτσο, ο ένας, ο Βεζέκοφ, ο άλλος.
ποιον να πούμε, είναι ο Μίτσιτς. Είναι ο Σλούκας, έτσι. Δεν είναι πολλοί παίκτες που μπορούν να πάνε σε μια ομάδα και να έχουν επιρροή άμεση, έτσι. Και να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Δεν είναι το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να πληρώσει μια ομάδα χρήματα για να σπάσει το συμβόλαιο και να πάρει από κάποια άλλη ομάδα, έτσι. Δηλαδή αυτό το βεβαίως, βλέπουμε, βεβαίως, είναι και αυτό, ναι. Δεν το βλέπουμε καθόλου συχνά να συμβαίνει. Και τώρα έφερα και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χτες. Πανεκός δεδομένα θέλει το Χεζόνια, έτσι. Όλος ο οργανισμός, οι φιλαθλοί του, τα πάντα, έτσι. Πάταμαν. Ο Χεζόνια έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με τη Ρεάλ. Πόσο εύκολο είναι να... Δεν θυμάμαι άλλο παράδειγμα χαρακτηριστικό. Να φεύγει παίκτης από τη Ρεάλ, να σπάει το συμβόλαιο για να φύγει από τη Ρεάλ, για να πάει σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Ναι, είναι ότι παίζει τη Ρεάλ. Ενώ ο παίκτης βασικός, έτσι, που είναι σημαντικός τέλεχος. Δεν εννοώ τώρα για παράδειγμα ο Χάγκας που έφυγε τώρα. Έτσι. Αυτό λέω ότι θα πρέπει λίγο να έχουμε λίγο και μια εικόνα για το τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τουλάχιστον από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπάρχει διάθεση να δοθούν χρήματα, πολλά χρήματα, προκειμένου να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στον ίσιο δρόμο και να φτιάξει μια ομάδα η οποία, εγώ λέω καταρχάς να μπει στην οκτάδα, έτσι. Ο Αταμάν λέει να χτυπήσουμε Final Four, τέλος πάντων να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα αρέσει τους φιλάθλους καταρχάς και από εκεί πέρα θα πετύχει και τους στόχους της. Μάλιστα, Γιώργη. Και τελευταία ερώτηση για αυτό που είπες πριν για Πάντερ και Λεσόρ. Mm-hmm. Και επειδή ρωτάει ο κόσμος, ξέρουμε περίπου μέχρι πότε να μένει η απάντησή τους. Δηλαδή, μέσα στη βδομάδα, λογικά την ερχόμενη θα έχει ξεκαθαρίσει. Ναι, λογικά, ναι. Γιατί και οι δύο προφανώς θα θέλουν να έχουν κλείσει την ομάδα στην οποία θα αγωνίζουν την επόμενη σεζόν. Θα θέλουν να πάνε σε διακοπές με ήρεμο το κεφάλι, έτσι. Μέρη μου κεφάλα μην έχουν βάσανα και αγωνία για το ποια ομάδα θα επιλέξουν. Σίγουρα και για δύο αυτό που είπατε πριν, όπως και για τον έξω, γιατί και για τον έξω είναι ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκός. Υπάρχουν πολλές ομάδες στο τραπέζι, υπάρχουν πολλές προτάσεις και αρκετό ενδιαφέρον από ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν παίζει μόνο στο Παναθηναϊκός, οπότε θα πρέπει να τα ζυγίσουν καλά και οι τρεις παίκτες συγκεκριμένοι για να δουν τι θα αποφασίσουν. Έτσι. Μάλιστα, ο Πάντερ έχει ξεκαθαρίσει τους άλλους πολλές φορές ότι θα πει που θα πάει, θα αποφασίσει που θα πάει. Μόλις ολοκληρωθούν τα μάτς στην Αδριατική Λίγκα, ολοκληρώθηκαν προχθές με τον πέμπτο τελικό με την νίκη της Παρτιζάν του Ερυθρού Αστέρα. Και φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα θα γνωρίζουμε περισσότερα για τους τρεις συγκεκριμένους. Και επειδή ήρθε άλλη ένα ερώτημα τώρα για τον Παπαπέτρου. Τι βλέπεις ότι μπορεί να γίνει, εξαρτάται κυρίως από το τι θα κάνει με την Παρτίζαν, δηλαδή αν αποχωρήσει την Παρτίζαν θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για να τον φέρει πίσω, δηλαδή στην Ελλάδα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πιθανή η επιστροφή του Παπαπέτρου, ούτως ή άλλως πολλές φορές έχει καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της ομάδας και θεωρώ ότι εάν ο ίδιος αποφασίζει να φύγει από την Παρτίζαν, είναι ξεκάθαρο φοβόρο ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον διεθνή forward, έτσι. Μάλιστα, Γιώργη. Αυτά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.